Το ψήσιμο. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, οι τηλεθεατές επιμένουν να σου γράφουν καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους με υγεία, αγάπη, ευτυχία. Νίκο, αφού δεν θέλουν ύμνο του ΠΑΟΚ, βάλει τις καρδίτσες που είναι φανταστικός. Ωραία. Βρείτε μου ύμνο καρδίτσας. Άλλος ένας... Όχι, ύμνο καρδίτσας. Ειλικρινά, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, ειλικρινά. Άλλος ένας μου λέει, πες το Μάνης να μην κάνει άλλη φορά τέτοιο λάθος. Άρης, ρε. Μόνο Άρης, ρε. Δεν έχουμε κανένα ρεπόρτερ που είναι Αριανός. Ετοιμάστε και έναν ύμνο του Άρη, ρε. Ρε, ή ρε. Ρε. Του Άρη, Άρης, ρε. Καρδίτσα, Άρης, παραγγελίες. Λοιπόν, καλημέρα, να είσαι πάντα καλά. Μέσα από την εκπομπή σου είδαμε μόλις τον γιο μας μετά από πολλούς μήνες. Είναι ο Μεσσίας. Το καναβί. Ναι, με τη μαύρη μπλούζα, ο Γιώργος από Νίκαια. Έλα, πάνω πλάκα για τον Πειραιά, λέω όλοι οι Πειραιώτες είναι. Μανούλα. Μπράβο, ρε παιδιά, η μητέρα, Ναι, μάνα είναι μόνο μία. Τι θες να σου δω. Αναγέννηση καρδίτσας ύμνος. Βάλε. Έλα. Έλα ρε καρδίτσα, πρώτη εθνική, πάμε. Αυτός είναι ύμνος. Δώσε. Δώσε ξένα τώρα. Βάλε τα λόγια. Πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες. Οδηγή της ελπίδας, η πρώτη νεκρή. Όχι αλλά δάκρυα. Βάλε τα λόγια. Τι ίδιο μοτίβο είναι, βέβαια, με μην και το δωράκι. Αυτό είναι, πού να τα ξέρουμε. Εσύ, Άρη, δεν ξέρουμε. Και μια και είπαμε Άρη, επειδή έχουμε έναν Άρη εδώ, αλλά είναι Ολυμπιακός. Θα παίξουμε και το μήνυμα του Άρη μετά. Δώσε ένα μήνυμα ακόμα. Εγώ μια που... Σταμάτα εσύ. Όταν θα πάρεις πρωτάθλημα εσύ και εγώ. Ω, καλά.